Φίλες και φίλοι χαίρετε. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστολή σήμερα με τίτλο «Συνεξαρτώμενη σε απόγνωση». Μπορώ να το σώσω? Αγαπημένη μου Θέκλα, αρχικά θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και μόνο που υπάρχει και αποτελείς μέσα από τα βίντεο σου τη μοναδική μας διαφυγή από όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα που όλοι μας βιώνουμε. Εκλυπαρώ μέσα μου και μόνο για μια απάντησή σου, καθώς αντιμετωπίζω τεράστια δυσκολία στο να ξεπεράσω το τέλος μια σχέση που κράτησε 4,5 χρόνια, με συγκατοίκησε τα τελευταία δύο έτη, όπου και με χώρισε εκείνος. Πρόκειται για έναν χειριστικό άνθρωπο, όπως έχω αναγνωρίσει μέσα από τα βίντεο σου, και όπως τον βλέπουν οι υπόλοιποι γύρω μου. Απλώς χειριστικός, θα δούμε. Και εγώ πιστεύω πως είμαι συνεξαρτώμενη με στοιχεία trauma bonding μέσα στη σχέση. Το trauma bonding, το οποίο μπορεί να αποδοθεί στα ελληνικά με τον όρο τραυματικό δέσιμο, αφορά στη συνθήκη εκείνη όπου όσο μας πονάει ένας άνθρωπος, τόσο περισσότερο νιώθουμε συνδεδεμένοι μαζί του. Και το τραυματικό δέσιμο παρατηρείται σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν ψυχικά ή και σωματικά κακοποιητική παιδική ηλικία, γιατί έχουν συνδέσει τον πόνο που τους προκαλούσαν οι γονείς τους μαζί με την αγάπη. Άρα όταν κάποιος τους προκαλεί πόνο, νιώθουν να τον αγαπάνε περισσότερο και να δένονται περισσότερο μαζί του. Θα σου πω όσο πιο περιληπτικά γίνεται ότι γνωριστήκαμε σε χώρο εργασίας, εκείνος τρία χρόνια μεγαλύτερος, εγώ τότε 23, εκείνος 26, άρα εσύ τώρα είσαι 27 και αυτό είναι 30, ίσως 30 και κάτι, όπου με διεκδίκησε έντονα, παραμυθένια θα έλεγα, σαν άντρα παλαιά κοπής. Το άντρα παλαιά σκοπή κρατήστε το σε αυτή την ιστορία. Έντονη διεκδίκηση και παραμυθένια θυμίζει love bombing, βομβαρδισμό αγάπη. Παρόλο που δεν τον ήθελα με τίποτα εγώ, γιατί δεν μου φαινόταν σοβαρός, Άρα τον gut σου, η διέστησή σου, σου έλεγε ότι δεν φαινόταν σοβαρός ασχέτως με το ότι είχε κάνει μακροχρόνες σχέσεις και στο παρελθόν από ό,τι είχα μάθει. Υπήρξε μεγάλη περίοδος που αυτός απλώς πέρναγε καλά με πολλές διαφορετικές γυναίκες από ό,τι επίσης είχα μάθει και αυτό μου προκαλούσε ανασφάλεια έχοντας εγώ κάνει μόνο τρεις σχέσεις και όλες σοβαρές και σαν κοπέλα υπερβολικά κλειστή και σοβαρή. Άρα, τον γνωρίζει, αυτό είχε κάνει μακροχρονέ σχέσει. Γνωρίζει όμω ότι είχε, κάνει και, και μια περίοδο. Πώ το λένε, παιδιά, whole face το λένε οι νεαροί τώρα. Η φάση δηλαδή στην οποία έκανε ό,τι να είναι. Αυτό σου προκαλεί ανασφάλεια γιατί εσύ είσαι κλειστή και σοβαρή και έχει κάνει μόνο τρει σχέσει. Η διέστηση σου τον gut God instinct σου, σου λέει όχι, δεν σου κάνει. Αυτό σου κάνει love bombing, η επιμονή του ήταν βγαλμένη από ταινία. Αυτή η έκφραση ακριβώ είναι μια τεράστια ε, ρεαλιστική απεικόνηση του βομβαρδισμού αγάπη. Η επιμονή του ήταν βγαλμένη από ταινία και μετά από δύο μήνε του έδωσε ευκαιρία και γίναμε ζευγάρι. Εδώ θέλω να σα πω ότι αν υπάρχει κάποιο που ακούει αυτό το βίντεο, ο οποίο έχει βιώσει κάτι παρόμοιο, δηλαδή να γνωρίζει έναν άνθρωπο, η αρχική εντύπωση να είναι αρνητική. Να μην θέλει αρχικά να δημιουργήσει σχέση με αυτό το πρόσωπο γιατί έχει μέσα εσωτερικές ειδοποίησει ότι κάτι δεν ταιριάζει και μετά από έντονο βομβαρδισμό αγάπης να έχει υποκύψει στο να δημιουργήσει τη σχέση και αυτό να πήγε καλά. Γιατί εγώ σας λέω εντύμως ως ψυχολόγος ότι είμαι 48 ετών, βλέπω κόσμο για πάνω από 20 χρόνια και δεν έχω δει μέχρι τώρα μία περίπτωση που μια κοπέλα ή ένας άντρας αρχικά να μην θέλει και ο άλλο να επιμένει, η άλλη να επιμένει με βομβαρδισμό αγάπη, να γίνει σχέση και μετά να πάει καλά. Είναι τεράστια κόκκινη σημαία αν μέσα μα αρχικά έχουμε αντιδράσει σε σχέση με ένα πρόσωπο που μα προσεγγίζει. Και το να υποκύπτουμε μετά που μα έχει κάνει όλη αυτή την επιδίωξη, όλο αυτό το βομβαρδισμό αγάπη, σημαίνει ότι κάνουμε το θέλημά του, το θέλημά τη και όχι το δικό μας. Παρ' όλα αυτά, έμεινε έγκυο τον τέταρτο μήνα τη σχέση. Αυτό ήθελε σαν τρελό να το κρατήσουμε, ανέλαβε την ευθύνη με τεράστια σοβαρότητα και μου έλεγε δεν έχει κανένα απολύτω πρόβλημα, καθώ με αγαπά και θέλει και το παιδί και εμένα. Είναι πάρα πολύ νωρί του τέσσερι μήνε μία σχέση να προκύψει εγκυμοσύνη. Πάρα πολύ νωρί. Θέλω εδώ να πω ότι με τις γνώσεις που έχουμε σήμερα σε σχέση με την αντισύλληψη, θα έπρεπε θα ήταν εξαιρετικά καλή ιδέα κανένα ζευγάρι να μην φτάνει στο σημείο να έχει μια προγραμματιστή εγκυμοσύνη. Σα παραπέμπω στο επεισόδιο του podcast του Sex Ed, του The Sex Ed Series. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο νούμερο είναι. Αν πάτε στο playlist με το podcast θα το βρείτε. Που μιλάει για τη σύλληψη και την αντισύλληψη. Υπάρχουν ένα σωρό τρόποι για να αποφύγει ένα ζευγάρι μια εγκυμοσύνη που δεν είναι προγραμματισμένη. Και κάποιο ο οποίο το γνωρίζει και από την αρχή έχει έγνοια ότι δεν είναι σοβαρό. Και στου τέσσερι μήνε σου λέει: Αναλαμβάνει πλήρω την ευθύνη, δηλαδή να σε παντρευτεί, φαντάζομαι. Γιατί θα δούμε και στη συνέχεια τη επιστολή για τι ευθύνε και το διαμοιρασμό των ευθύνων, τι γινόταν σε αυτή τη σχέση. Εγώ όμω, λόγω του νεαρού τη ηλικία μου, σου να μουν 23, ναι. Και μην τον ξέροντα τόσο καλά στου τέσσερι μήνε, αποφάσισα να μην το κρατήσω. Και εκείνο σεβάστηκε την απόφασή μου προφανώ παρόλο που το ήθελε. Δεν είχε κάτι άλλο να κάνει παρά να σεβαστεί την αποφασή σου. Εδώ θα ήθελα να πω ότι ίσως κάποιοι άνδρες, δεν μιλάω για όλους, ε, να είναι αδικημένοι που δεν μπορούν να έχουν πραγματικά λόγο στο να διατηρηθεί μια εγκυμοσύνη ή όχι. Ε, όμως υπάρχουν και άνδρες που έχουμε κάνει και πρόσφατα βίντεο, οι οποίοι εξωθούν τη σύντροφό τους στην διακοπική Τέλο πάντων, όπω και να έχει, το καλύτερο είναι να προσέχουμε με αντισύλληψη, ούτω ώστε να έχουμε εγκυμοσύνη μόνο όταν το, το επιθυμούμε και το έχουμε αποφασίσει από πριν. Ή τέλο πάντων να, 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 υπάρχει δυνατότητα να έχουμε εγκυμοσύνη, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που προσπαθούν για εγκυμοσύνη και δεν έρχεται. Λοιπόν. Άρα και αυτό το ξεπεράσατε. Δεν μου λε να υπάρχει θέμα σε σχέση με αυτό. Ελπίζω εσύ να είσαι καλά. Πάντα μετά από μια διακοπική ίση, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Οπωσδήποτε. Όλα καλά στη σχέση, αν εξαιρέσουμε πως ήθελε να με αλλάξει στην αρχή και το έλεγε ανοιχτά. Τον ντύσιμο μου που ήταν λίγο προκλητικό και τον χαρακτήρα μου που ήταν λίγο ανώριμος είναι εξαιρετικά κόκκινη σημαία, τεράστια καμπανάρα να σου λέει ο άλλο πω θέλει να σε αλλάξει ή σου αρέσει άνθρωπέ μου ο άνθρωπος που γνωρίζεις όπως είναι και τον παίρνει όπως είναι ή δεν σου αρέσει και δεν τον παίρνει. Όχι του κάνεις βομβαρδισμό αγάπης και μετά θες και να τον αλλάξει. Και τον ντύσιμο μιας γυναίκας είναι καθαρά προσωπική της υπόθεση. Όπως και ενός άνδρα τον ντύσιμο του είναι καθαρά προσωπική του υπόθεση και δεν μας πέφτει λόγος να επιβάλλουμε στο τέρι μας πώς θα ντυθεί. Η γνώμη μου πάντα. Και με εξαίρεση πω όταν θύμων έχει ακραία ξεσπάσματα θυμού, με λεκτική βία και φωνέ, όμω σε καμία περίπτωση σωματική, κάτι πιο ακραίο. Η λεκτική βία και οι φωνέ και τα έντονα ξεσπάσματα θυμού από μόνα του είναι αρκετά, αρκετά, για να καταλάβει ότι αυτό ο άνθρωπο δεν είναι κατάλληλο άνθρωπο για να φτιάξει οικογένεια μαζί του. Ένα άνθρωπο με ξεσπάσματα οργή, με temper tantrums όπω τα μικρά παιδιά, ο οποίος προχωρεί σε λεκτική βία κάθε φορά που έχει ξεσπάσματα οργής, είναι ακατάλληλος για να δημιουργήσεις οικογένεια μαζί του. Και είπαμε δεν αλλάζουμε τους ανθρώπους όπως είναι, είτε τους παίρνουμε είτε τους αφήνουμε. Άρα τον δικαιολογήσω όταν λες, όταν θύμων έχει ακραία ξεσπάσματα, με λεκτική βία και φωνές, όμως σε καμία περίπτωση σωματική ή κάτι πιο ακραίο. Είναι εξίσου ακραίο αυτό, αλλά επίσης μπορεί να πάει και σε σωματική βία κάποιος που κάνει λεκτική βία. Όχι απαραίτητο, αλλά μπορεί να πάει. Αποφασίζουμε να συγκατοικήσουμε λοιπόν στα δύο χρόνια και κάτι. Εγώ όμω δεν έκανα συχνά δουλειά στο σπίτι. Παραδέχομαι πω ήμουν αρκετά τεμπέλα, αν και γυναίκα. Τι σημαίνει αρκετά τεμπέλα, αν και γυναίκα. Δεν έχει φίλο η τεμπελιά και δεν έχουν φίλο οι δουλειέ και ήσουν όντω τεμπέλα. Και εκείνο μου το επισήμανε συνέχεια και εγώ δεν το άλλαζα όσο και αν έλεγα θα το αλλάξω. Να τονίσω πως δεν έχω σταματήσει ποτέ να δουλεύω και επί μήνες δούλευα και 14 ώρες πολλές φορές, ενώ εκείνος δούλευε λίγες ώρες πάντα, αλλά ξέρω ότι αυτό αποτελεί δικαιολογία προς την καθαρέντα του σπιτιού. Όχι, δεν αποτελεί δικαιολογία. Αποτελεί λόγο το να δουλεύει η γυναίκα 14 ώρες και ο άλλος λιγότερες. Και ο άνδρας λιγότερες. Αν ο άνδρας δουλεύει λιγότερες, να αναλάβει περισσότερο τις δουλειές του σπιτιού. Όχι να επιβάλλει στη γυναίκα που δουλεύει περισσότερες ώρες να κάνει και τις δουλειές του σπιτιού. Επίσης δεν έκανα καλή οικονομική διαχείριση. Μπορεί ναι να εμένα να πληρώναμε τα πάντα στο σπίτι δια δύο, ενίκιο λογαριασμού σούπερ και τα έξω... Super. Super. Και τα έξω μας... Μόνο τα πλήρωνε εκείνο γιατί ένιωθε ότι αυτά μπορεί σαν άντρα να προσφέρει παραπάνω. Ήταν δική του επιλογή να επιλέξει ότι αυτό θα πληρώνει τα έξω σα. Δική του επιλογή. Καθαρά δική του επιλογή. Δεν του το ζήτησε εσύ, ούτε σου είπε καμιά φορά να πληρώνετε από μισέ τη εξόδου σα και είπε όχι. Κάτσε να δούμε όμως, γιατί κάποιο λάκκο έχει φάβα. Όμω δεν αποταμίευε ποτέ τίποτα, καθώ έκανα ψώνια για τον εαυτό μου, με αποτέλεσμα κάθε τέλο του μήνα να ξεμένω. Αυτό εν ολίγη τον είχε επίση κουράσει, Καθώς έλεγε δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω έτσι και περίμενε και από μένα εάν ήθελα γάμο να συνεισφέρω οικονομικά σε αποταμίευση αλλά να τα διαχειρίζεται εκείνος και μόνο τα χρήματά μου και όχι εκείνος λογαριασμός. Ε όχι ρε παιδί μου αυτός δεν ήταν απλά χειριστικό. Ήταν απερίγραπτος. Αδιάγνωστος ήταν. Άκου. Σου λέει πληρώνω τα έξω μας γιατί είμαι άνδρας και αυτό είναι το παραπάνω που μπορώ να προσφέρω και μάλιστα έξω όταν πληρώνω με βλέπουν κιόλας ότι πληρώνω και φαίνομαι, ε, πώ το λένε, κυμπάρη, αλλά τα δικά σου τα λεφτά που δουλεύει 12 ώρε θα τα αποταμιεύουμε, εγώ θα τα χειρίζομαι και θα κάνει και τι δουλειέ του σπιτιού παρόλο που δουλεύει περισσότερε ώρε από μένα. Γιατί δεν πήγε και αυτό να κάνει μια δεύτερη δουλειά και να αποταμιεύει τα, 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 λεφτά από τη δεύτερη δουλειά. Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτέ οι νοτροπίε. Και πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε ένα βίντεο. Για τους άντρε παλαιάς κοπής που δυστυχώ, ακόμη κάποιες γυναίκες τους θαυμάζουν. Και για τους άντρες νέα σκοπή που ελπίζουμε να έχουμε στο μέλλον και θέλω να σας πω ότι στο κανάλι μας, παρόλο που 15%-17% πώς είναι οι άντρες, έχουμε διαμάντια στο κανάλι μας άντρες. Νέα σκοπή. Άντρες με ολοκληρωμένη ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και με ολοκληρωμένε προσωπικότητες και γης προσωπικότητες. Υπάρχουν, είναι λίγοι, αλλά υπάρχουν. Και πρέπει να το πούμε, πρέπει να το τονίζουμε. Ήθελε τον πλήρη έλεγχο γενικά και σαν άνθρωπο σε όλα. Ελεγκτικό. Χειριστικό, ελεγκτικό. Ναρκισισμό μυρίζει όλο αυτό. Εμένα αυτό δεν μου άρεσε, καθώ το θεωρούσαν τα βατζηλίκη. Συγγνώμη για την έκφραση, και καλά το είπε, έτσι ήταν. Και έτσι, ενώ πάντα έλεγα θα αρχίσω να αποταμιεύω, έμενα στο θα. Άρα έκανε και εσύ παθητική επιθετικότητα. Έκανε τη δικιά σου παθητική αντίσταση. Ένα άλλο γκάντι τη Ενδία. Σε συνδυασμό με καυγάδε, πριν 6 μήνε μου είπε να χωρίσουμε. Τον παρακάλεσα και με το ζόρι μου έδωσε μια τελευταία ευκαιρία, όπως μου είπε, λέγοντας πως θα το προσπαθήσω μόνη μου εντελώς. Ε, τι είναι αυτό μια τελευταία ευκαιρία και να το προσπαθήσεις μόνη σου εντελώς. Αν πραγματικά θέλει ο άλλος να επιτύχει η σχέση, το, προσπαθ... το, προσπαθείτε μαζί. Αυτός γενικώ ήθελε να τα κάνεις όλα μόνη σου μέσα στο σπίτι. Αυτό θα το πράγμα θες να σώσει όχι. Όχι και όχι. Αν ήμουν μαμά σου θα σου έλεγα όχι και θα τσακωνόμασταν, αλλά θα σου έλεγα όχι. Τη γνώμη μου. Και στη λέω τώρα και ω ψυχοεκπαιδεύτρια εδώ στο κανάλι που ρωτά τη γνώμη μου. Το καλοκαίρι ξανά καυγάδε με αποτέλεσμα το φθινόπωρο στα γενέθλιά του. Α, αυτό σε χώρισε στα γενέθλιά του, μάλιστα. Να μου ανακοινώνει το χωρισμό μα ανένδοτο και λέγοντα ότι περνά και μια κρίση ηλικία λόγω των 30 και θέλει να τα ξεκινήσει όλα από το 0. Τι θα πάθει αυτό στα 45 με περνάει κρίση ηλικία στα 30, έλεος. Πως δεν έχει άλλο χρόνο για χάσιμο, έχασε τον χρόνο του, ναι. Και είναι επικραμένος καθώς θεωρεί ότι έχασε τέσσερα χρόνια αφού αποδείχτηκε ότι δεν ήμουν η σωστή επένδυση. Άρα ως επένδυση σε έβλεπε, όχι ως άνθρωπο, ως επένδυση. Και τώρα θέλει να βιαστεί να κάνει όλα τα σωστά πράγματα, ενώ μαζί σου έκανε όλα τα λάθος. Φαντάζομαι να βρει μια η οποία δουλεύει λιγότερες ώρες και έχει περισσότερα χρήματα από πριν και δεν ξέρω τι από τι άλλο, να κάνει όλα τα σωστά τα πράγματα. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτός, καθόλου. Δεν θέλω να το σώσει. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Δεν θέλω. <σώ> <σώ> ότι θα προχωρήσει άμεσα με άλλε και δεν θα μπει σε σχέση, γιατί γνωρίζει ότι δεν είναι υγιέ και σωστό μετά από μια μακροχρόνια σχέση και πώς θα την κάψει ακόμα και αν έρθει η σωστή κοπέλα, επομένως θα κοιτάξει να περάσει καλά, ξεπέντε σε νούσε, και όταν έρθει η κατάλληλη πάλι να προχωρήσει σε γάμο. Να λίστα, σοβαρό παιδί, πολύ σοβαρό, με ένα ψυχαναγκαστικό, σοβαρό, σκεπτικό. Δηλαδή, όχι οργανικά σοβαρός άνθρωπος, το παίζει σοβαρός. Να σημειώσω ότι πάντα έλεγε και στο χωρισμό ακόμα ότι δεν αγάπησε ποτέ καμία ω εμένα και σε όλο αυτό το διάστημα κάναμε σχέδια για γάμο και οικογένεια. Το να κάνουμε σχέδια για γάμο και οικογένεια με κάποιον αυτό δεν καθιστά τη σχέση καλή. Και το να μα λέει κάποιο ότι δεν αγάπησε καμία ω εμά δεν τον κάνει κατάλληλο σύντροφο για μα. Τι σημασία έχει αν δεν αγάπησε καμία τόσο πολύ. Σημασία έχει αν μα κάνει αυτό ο άνθρωπο και αν του κάνουμε. Και αν μα κάνει φυσικά. Αυτό θα δει αν του κάνουμε και εμεί αν μα κάνει. Όλο το περίγυρο μου επιβεβαίωνε επίση πω δεν έχει ξαναγαπήσει έτσι και πω ήμουν η γυναίκα τη ζωή του και πω θέλει να κάνει οικογένεια μαζί μου. Δεν μα νοιάζει, δεν μα κόφτει τι λέει ο περίγυρο, μα κόφτει τι λέει ο ενδιαφερόμενο. Αν ο ενδιαφερόμενο λέει τελειώσαμε, τελειώσαμε. Δεν μιλάμε με τον περίγυρο. Γιατί ο περίγυρο μπορεί να θεωρούσε ότι είσαι πολύ καλή περίπτωση για αυτόν. Και γιατί να μην είσαι τόσο καλόβολη και καλοπροαίρετη που είσαι, γιατί να μην είσαι. Την εβδομάδα μου είπε να χωρίσουμε, έμενα ακόμα στο σπίτι μα και προσπαθούσε επανασύνδεση, αλλά μάταια ήθελε να φύγω. Μου είπε: Ξέρω ότι θα πονέσω πολύ όταν φύγει, ότι θα ξαπλώνω στο κρεβάτι μα και θα κλαίω που δεν είσαι δίπλα, ότι θα βάλω να πιω ενώ δεν πίνει και κάνει ακραία υγιεινή ζωή. Να έψεχαν αγκασμοί. Ορθορεξία, να πούμε καμιά μέρα για την ορθορεξία. Είναι μια διαταραχή διατροφή που κάποιο δεν μπορεί να φάει κάτι που δεν είναι υγιεινό. Μόνο υγιεινά μπορεί να φάει. Και θα απενεργοποιήσω το κινητό μου να μην σε καλέσω κλπ. Είπε ακόμα ότι το βλέπει πλέον με τη λογική, πώ δεν πάει παρακάτω. Α, είπε ακόμα ότι το βλέπει πλέον με τη λογική, πώ δεν πάει παρακάτω, και όχι με το συνέστημα. Και πώ προτιμά να γίνει τώρα που είναι νωρί και χωρί παιδιά, παρά αργότερα που θα είναι τρει χειρότερο. Συμφωνώ ότι καλύτερα να χωρίσει ένα ζευγάρι χωρί παιδιά παρά με παιδιά. Ενώ να, να χωρίσει πρωτού κάνει τα παιδιά, να μην κάνει τα παιδιά και μετά να χωρίσει. Άμα είναι να χωρίσει, να χωρίσει πριν κάνει τα παιδιά. Αν και φυσικά αυτά δεν τα προγραμματίζουμε πάντα, οπότε εντάξει. Του είπα να κάνω μέσα του μια τελευταία φορά έρωτα και δεν ήθελε, καθώ θεωρούσε θα του κάνει κακό. Α, για τον εαυτό του δεν ήθελε. Θα του κάνει κακό και θα μα κάνει κακό και πώς θα βάλει τα κλάματα πάνω στη διάρκεια της πράξης. Όχι τον κακομύρι, θα βάλει τα κλάματα στη διάρκεια της πράξης. Κλαίω τον λυπάμαι. Και πώς δεν θα είχε πρόβλημα να το κάνει μια άλλου είδου κοπέλα αυτό, αλλά όχι με μένα. Με σεβάστηκε, δηλαδή και σε αυτό, αγάπη μου δεν σε σεβάστηκε, τον εαυτό του κοιτάει, ένα αρχισάκι είναι. Τον εαυτό του κοιτάει, για να μην λυγίσει και είστε ξανά μαζί. Όταν του έλεγα ότι θα το μετανιώσει που πετάει μια κοπέλα σαν και εμένα και μια τέτοια σχέση, την πρώτη φορά είπε πως αν το μετανιώσει θα πάρει όλη την τροπή πάνω του και θα έρθει να μου χτυπήσει την πόρτα και τη δεύτερη φορά μετά από μέρες που του το ξανάπα είπε πως θα στηρίξει την αποφασή του ακόμα κι αν το μετανιώσει καθώς δεν έχει γυρίσει ποτέ σε πρώην και θα βρει τη δύναμη να το αντέξει ακόμα κι αν το μετανιώσει. Μάζεψα τα πράγματά μου τις επόμενες μέρες πηγαίνοντας προσωρινά στους γονεί μου μέχρι να βρω ένα σπίτι και την τρίτη και τελευταία φορά που πήγα να μαζέψω και τα τελευταία πράγματα, όταν τελείωσα κάτω στην είσοδο, με έκανε μια υπερβολικά σφιχτή αγκαλιά και φίλησε πολλές φορές στα μάγουλά μου και μου είπε μ αγαπά και στο τέλος βουρκώνοντας μπήκε γρήγορα στο σπίτι και έφυγε και έτσι έσωσε και την καλή εικόνα του εαυτού του. Πολλά από αυτά είναι δραματουργικά α, τέλη σχέσεις όπου ο ναρκισιστής διατηρεί την καλή εικόνα για τον εαυτό του. Κοίτα τι καλός που είμαι, τι τρυφερός, τι φίλησα, τι είπατε αγαπάω, βούρκωσα και μέσα το κακομήρικο. Μάθαινε ότι την εβδομάδα που έφυγα από το σπίτι μας έβγαινε με φίλους κάθε μέρα για να ξεχνιέται, αλλά δεν έτρωγε τίποτα και σταμάτησε και το γυμναστήριο που δεν έχανε ούτε μέρα καθώς δεν ένιωθε καλά. άμα σταμάτησε το γυμναστήριο δεν ήταν καλά σίγουρα. Επειδή γνωρίζω ότι δεν ήμουν σωστή νοικοκυρά στο σπίτι, ενώ αυτός ήταν σωστός νοικοκυρό. Παραμελώντα το συχνά και επειδή ποτέ δεν αποταμίευα και χάλαγα αλλά τα χρήματά μου, έχω τύψει που ενώ ξέρω ότι και εκείνο έκανε πολλά λάθη και μου δημιουργούσε τύψει εντελώ χειριστικά, ότι χάλασα μια σχέση που πήγαινε για οικογένεια. Χάλασε μια σχέση που πήγαινε για δυστυχία. Χάλασε μια σχέση που πήγαινε για μια όχι χρυσή, μαύρη φυλακή. Αντιδρώντα με παθητική επιθετικότητα, δηλαδή με το να μην κάνει δουλειέ και να μην μαζεύει χρήματα, γλίτωσε τον εαυτό σου από πολύ κόπο. Φυσικά θα προτιμούσα να του έλεγε στα ίσια, κοίταξε αγόρι μου, τα θέσω όλα δικά σου. Δεν γίνεται εγώ να δουλεύω περισσότερε ώρε και τα χρήματα που βγάζω να τα αποταμιεύουμε και να τα χειρίζεσαι εσύ, αλλά εγώ να κάνω και τι δουλειέ. Ή τα κάνουμε επί ίση ώρε, είτε όχι. Έστω όμω και με την παθητική επιθετικότητα γλίτωσε τον εαυτό σου. Και μία σχέση που πάει για οικογένεια δεν σημαίνει ότι είναι καλή σχέση. Αφόσον είσαι εδώ στο κανάλι μας θα γνωρίζεις πολλές οικογένειες με δυστυχία. Ό,τι περισσότερο ήθελα ποτέ μου δηλαδή. Τι θέλεις απλώς μια οικογένεια ή μια καλή οικογένεια. Το να φτιάξει μια κακή οικογένεια είναι το εντελώ αντίθετο από μια καλή οικογένεια. Απλώς λέω σκέψεις τώρα. Εκείνος επιμένει πως εγώ φταίω και μόνο και πως η συμπεριφορά του και οι προσβολές του πάντα ήταν καθρέφτης με τον πράξιο μου. Έτσι λένε τα αρχισάκια. Σε προσβάλλουν, ξεσπάν πάνω σου την αρχιστική του οργή και μετά σου λέει: Εσύ φτε που εγώ σε έδιρα, εσύ φτε που εγώ σε έβρισα. Δε το βίντεο για τι προβολέ των αρκισσακίων. Με πονάει που θα προχωρήσει τόσο άμεσα, έστω και σε ξεπέτε. Ναι. Κάποιο ο οποίο μπορεί να προχωρήσει άμεσα σε ξεπέτε σημαίνει δεν είναι ουσιαστικά δεμένο μαζί σου. Ήσουν μια καλή επένδυση που μετά αποδείχτηκε σε κακή επένδυση και πρέπει να την τερματίσει. Τρελαίνομαι και μόνο στην ιδέα πως θα είναι με άλλη γυναίκα και εγώ δεν θα μπορέσω ξανά να προχωρήσω εύκολα. Θα ήθελα τη γνώμη σας, εάν πιστεύετε ότι υπάρχει ευκαιρία επανασύνδεσης, εύχομαι να μην υπάρχει ευκαιρία επανασύνδεσης. Πραγματικά εύχομαι και προσεύχομαι να μην υπάρχει ευκαιρία επανασύνδεσης. Για το καλό σου. Εφόσον ήταν, τόσο ευαίσθητος κάθε φορά, η ευαισθησία δεν σημαίνει τίποτα. Τίποτα δεν σημαίνει. Μπορεί να ήταν και ηθοποιία και χειριστικότητα η ευαισθησία που σου έδειχνε αν και ανένδοτο στην απόφαση να χωρίσουμε. Αν πιστεύετε ότι θα μετανιώσει, εφόσον ξέρω ότι όντω μ' αγάπησε όσο καμιά άλλη και ήθελε να κάνει μόνο μαζί με οικογένεια όπω έλεγε, και αν πραγματικά αξίζει από τη στιγμή που και εγώ έκανα λάθη να αναμένω. Δεν αξίζει να αναμένει γιατί τα δικά του τα λάθη ήταν τραγικά και δεν ήταν απλώ λάθη, ήταν αποδείξει ενό παλιό χαρακτήρα Πραγματικά έχω καταλάβει τα λάθη μου και θα τα έφτιαχνα όλα από το μηδέν. Σα ευχαριστώ εκ των προτέρων και μόνο που με διαβάσατε. Είστε ο μοναδικό άνθρωπο που ανοίχτηκα στη ζωή μου, και εύχομαι για μια απάντησή σα έστω. Η απάντησή μου είναι καταπέλτη. Μην πα πίσω. Ακόμη και αν έρθει γονατιστό, μην πα πίσω. Μην, μην. Είναι ξεκάθαρο ότι σε έβλεπε ω επένδυση. Είναι ξεκάθαρο ότι σε έβλεπε σαν μια περίπτωση που θα μπορούσε να δουλεύει πολλέ ώρε, να του δίνει χρήματα να αποταμιεύει και να τον υπηρετεί κιόλα. Να μην αγοράζει τίποτα για τον εαυτό σου και να κάνει και τι δουλειέ του σπιτιού. Θα σου πω κάτι εδώ τώρα ω γυναίκα η οποία έχω ζήσει και ω σύγκολ πολλά χρόνια, ω μονογονιό, αλλά και ω γυναίκα που έχω ζήσει και παντρεμένη. Όταν έχουμε έναν καλό γάμο και μία καλή σχέση, μία υγιή σχέση, φυσικά δεν μιλάω από προσωπική πείρα, μιλάω από επαγγελματική πείρα σε αυτό το σημείο, τότε αβίαστα και οι δύο άνθρωποι συνεργάζονται με αγάπη, με κατανόηση και με φιλότιμο για να φέρουν εις πέρα στις υποχρεώσεις τους και δεν υπάρχει τα λεφτά σου λεφτά μου και τα λεφτά μου λεφτά μου, όπως έλεγε αυτός ο τύπος. Και όταν μια γυναίκα είναι σύγκολ, πάλι καλό θα τη κάνει να μαζεύει κάποια χρήματα, αν γίνεται, να αποταμιεύει κάποια χρήματα για το δικό της το μέλλον, όχι για να τα δώσει στον άνδρα που θα γνωρίσει για να παντρευτεί. Δεν έκανε αγάπη μου αυτός ο άνθρωπος για γάμο και οικογένεια. Έχουμε φτάσει δυστυχώς στο σημείο που τόσο λίγοι άνδρες νεαροί θέλουν να δεσμευτούν, ώστε μόνο και μόνο που κάποιος λέει «σε βλέπω σοβαρά» και θέλω να κάνω οικογένεια μαζί σου, μόνο και μόνο κάποιο που λέει θέλω να σε παντρευτώ, αυτό από μόνο του τον κάνει κατάλληλο σύντροφο. Και παραβλέπουμε πολύ σοβαρά ελαττώματα. Είναι κρίμα και οι επόμενες που θα στοχεύσει να επενδύσει επάνω τους. Γλίτωσες. Γλίτωσες και πάλι γλίτωσες. Στα σχόλια θα σου γράψουν και οι φίλες και οι φίλοι εδώ στο κανάλι παρόμοιε δικέ του ιστορίε που δυστυχώ δεν γλίτωσαν. Να εύχεσαι να μην έρθει πίσω. Η δική μου γνώμη είναι να τον μπλοκάρει εσύ και να σβήσει και τον αριθμό του. Και να κάνει άμεσα ψυχοθεραπεία. Μετά από μία σχέση ναρκιστική κακοποίηση και μία σχέση γεμάτη γκάζ lighting, γιατί σε έβγαζε και τρελή αυτό από πάνω σου, έκανε γκάζ lighting. Ψάξε τα επεισόδια του podcast να δει το επεισόδιο για τον gas lighting. Χρειάζεσαι οξία ψυχοθεραπεία για να συνέλθει. Όχι ελπίδε να τον φέρει πίσω. Κόρη μου, σε παρακαλώ, πρόσεξε τον εαυτό σου. Είσαι μόνο 27 ετών. Είσαι μια νέα κοπέλα. Τώρα έχει βγει από την εφηβεία. Πάρε το χρόνο σου να συνέλθει από αυτή όλη την κακοποιητική συνθήκη και μετά θα φτιάξει τη σχέση σου με τον εαυτό σου. Και από την αρχή θα ακού τον κάτριστη σου και δεν θα μπαίνει σε τέτοιε ταλαιπωρίε. Δεν είναι αυτό που έχασε 4 χρόνια. Εσύ έχασε 4 χρόνια. Και άδικα ένιωθε ενοχέ και τύψει. Ένα άνθρωπο που μα αγαπάει πραγματικά δεν μα μειώνει, δεν μα προσβάλλει, δεν μα χειρίζεται, δεν μα εκμεταλλεύεται οικονομικά. Όχι. Και αυτά τα χειριστικά και τα κλάματα και σε αγαπάω και σε αγάπησα πολύ και σε έχω αγαπήσει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη γυναίκα, textbook ευάλωτο ναρκιστή, κρυφο ναρκιστή. Εσόρι. Hey Καλή δύναμη, θα το ξεπεράσει. Ξεπεράσαμε πολλά εμεί.